Γεια σας, Χρήτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτή την υπέροχη παιδική τσαντούλα βατραχάκι. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, είναι επίπεδη κύκλη. Έχουμε κάνει μαθήματα επίπεδων κύκλων μέσα στο κανάλι και σας έχω δείξει και πάρα πολλά σχέδια και στα 4 κανάλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι και να μοιράζετε τα σχέδια. Αυτό είναι η συνέχεια της πασκαλίτσας. Σας έχω κάνει την πασκαλίτσα, σας κάνω τώρα και το βατραχάκι. Σιγά σιγά θα κάνουμε και άλλα ζωάκια. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Λοιπόν, έχω φτιάξει ήδη τον έναν επίπεδό μου κύκλο. Πάμε μαζί να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το δεύτερο επίπεδο κύκλο για να φτιάξουμε την τσάντα βατραχάκι. Κλωστή μου, εγώ έχω πάρει ακριλικό νήμα για να μπορεί να πλένεται η τσάντα, γιατί είναι παιδική, και την έχω κάνει διπλή φορά για να είναι χοντρό. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από την θηλιά μου. Με αυτόν τον τρόπο ασφάλισα τη θηλιά μου και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω συνολικά 12 ποδαράκια. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες μου δύο. Έχω κάνει 2 ποδαράκια, πάω να κάνω τα άλλα 10 για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έχω κάνει τα 12 ποδαράκια. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά, να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και τώρα θα μπω εδώ που έχω τις αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα το πάω λοξά ώστε να πιάσω τη θηλιά μου και να την περάσω μέσα από την αλυσίδα. Βλέπετε, έκλεισα τον επίπεδό μου κύκλο. Συνεχίζουμε τώρα στη δεύτερη μου σειρά, εφόσον από κάτω έχω 12, θα κάνω, πρέπει να έχω 24. Δύο ποδαράκια στο κάθε μου ποδαράκι. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί δύο φορές. Μία και άλλη μία, δύο. Δύο φορές γύρω-γύρω, μέχρι τη δεύτερη μου σειρά να έχει 24 ποδαράκια. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου. Από εδώ που έχω την αλυσίδα, θα την βάλω μέσα και θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από την αλυσίδα και θα τραβήξω πάρα πολύ καλά να κυλήσω το μαγικό μου κύκλο. Πάμε τώρα να κάνουμε την τρίτη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 36 ποδαράκια. Που σημαίνει 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή εδώ που έκανα τις αλυσίδες και έχω το ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω μία φορά ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσουμε δύο φορές ώστε να κάνουμε δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Δύο ποδαράκια γύρω-γύρω, δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, ένα αλλάξι γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα την τρίτη μου σειρά. Θα βάλω από αυτή τη μεριά το βελονάκι μου, από πίσω δηλαδή εδώ, και θα πάρω την κλωστή μου και θα την τραβήξω να την περάσω από πίσω. Βλέπετε πως περνάει. Τώρα θα το γυρίσω. Απλά σας το έδειξα να δείτε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος πιο ωραίος να κλείνουμε το μαγικό μας κύκλο. Τώρα πάμε να κάνουμε την τέταρτη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 48 ποδαράκια. Που σημαίνει 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο εδώ που έκανα τις αλυσίδες στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι και εκεί μία φορά θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι δύο φορές. Μία και άλλη μία στο ίδιο σημείο, δύο. Ένα αλλάξ θα κάνετε. Δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, αυτά γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Τελείωσα από ό,τι είδατε. Πάμε τώρα από εδώ που έχουμε τις αλυσίδες να βάλουμε το βελονάκι, να πάρουμε τη θηλιά μας και να την περάσουμε μέσα. Βλέπετε, 1, 2, 3, 4 σειρές έχω κάνει. Άρα, στην τέταρτη μου σειρά έχω 48 ποδαράκια να τα μετρήσω. Πάμε τώρα να κάνουμε την πέμπτη μας σειρά, στην οποία θα έχω 60 ποδαράκια. Που σημαίνει 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα,
θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ που έχω κάνα τις αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου δηλαδή, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες μου δύο. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί μία φορά. Τώρα θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι που συναντάω και εκεί μία φορά. Δηλαδή τρεις φορές θα κάνουμε από ένα ποδαράκι. Και τώρα θα πάρω κλωστή σε αυτό το ποδαράκι που θα πατήσω τώρα, θα πατήσω και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Άρα εναλλάξεις κάνετε. Δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Λοιπόν, τελείωσα. Θα βάλω από αυτή τη μεριά το βελονάκι μου, ώστε να πάρω την θηλιά μου και να την περάσω μέσα από την άλλη μου θηλιά. Έχω κάνει τον πέμπτο μου κύκλο. Τώρα πάω να κάνω τον έκτο μου, στον οποίο θα πρέπει να έχω 72 ποδαράκια, που σημαίνει 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω εδώ που έκανα τις αλυσίδες, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί μία φορά ώστε να κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ένα ποδαράκι. Έχω κάνει 3, θα πάρω κλωστή και θα κάνω και το 4ο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι στα 4 ποδαράκια της από κάτω μου σειρά. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα κάνω 2 ποδαράκια. Σε αυτό το ποδαράκι πάνω. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε, 2 ποδαράκια, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, γύρω γύρω μέχρι η έκτη μου σειρά να έχει τα 72 ποδαράκια. Λοιπόν, τελείωσα όπως σας έχω δείξει. Από την ποια μεριά θα μπω, θα τραβήξω τις κλωστές μου ώστε να τις περάσω κάτω από τη θηλιά μου, έκλεισα. Τώρα θα πάρω και το δεύτερο κομμάτι το οποίο το έχω έτοιμο. Θα κοιτάξω να έχω την όψη από τη μεριά μου και πάλι την όψη να φαίνεται από την αντίθετη μεριά. Και τι θα πάμε να κάνουμε. Θα πάμε τώρα να φτιάξουμε την πλέξη κάβουρα, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Μία αλυσίδα και περνάω από τη μία μεριά ακριβώς απέναντι εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Στην επόμενη εδώ, ποδαράκι, από τη μία μεριά απέναντι, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω μπροστά μου, ώστε να έχω δύο θηλιές στο βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω και θέλω να μου αφήσετε 17 ποδαράκια. Και να, και μετά θα σας πω εγώ γιατί πρέπει να τα αφήσουμε. Λοιπόν, τελείωσα, έχω αφήσει 19. Τώρα, τι θέλω να κάνετε. Θέλω να κάνουμε βουβά, που σημαίνει ότι θα μπαίνουμε μέσα εδώ στο ποδαράκι, ακριβώς εδώ, θα τραβάμε και θα παίρνουμε από το 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Τώρα, εδώ που έκανα το 9ο βουβό μου, θα πάμε και θα κάνουμε 20 αλυσίδες. 1, 2, 3. Λοιπόν, έκανα τις 20 αλυσίδες, θα πάω στο σημείο που έκανα το βουβό, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και την άλλη μου θηλιά με βουβό και θα συνεχίσω να κάνω βουβά μέχρι εδώ που έχω αρχίσει την μπλέξη κάβουρα. Δηλαδή, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάτε και θα κλείνετε με άριχτο. Με βουβό, συγγνώμη. Αυτό μέχρι να φτάσουμε εδώ που υπάρχει η πλέξη κάβουρας. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για να κουμπώνει από πίσω η τσαντούλα. Γιατί μπροστά δεν θα είναι ωραία να φαίνεται το κούμπωμα για μένα. Προτιμώ να κουμπώνει από πίσω. Και πάμε εδώ, βάζω το βελονάκι, τραβάω. Κλείνω με βουβό και παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Και κόβουμε την κλωστή μας.
και αυτή την κλωστή θα την περάσω εγώ μέσα από τα βουβά για να την ασφαλίσω. Ακριβώς εδώ θα βάλουμε ένα κουμπάκι. Τώρα, θέλω με τον ίδιο τρόπο που κάναμε τις δύο πρώτες σειρές, θα κάνετε και το αυτάκι και στο τέλος θα κάνετε την πλέξη κάβουρα όπως σας έδειξα, γύρω-γύρω και θα την κόψετε. Πάω να φτιάξω άλλο ένα εγώ για να το δείτε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, το τελείωσα. Τώρα, ξέχασα να σας πω ότι τις συγκεκριμένες κλωστές δεν τις κόβουμε επειδή είναι μαγικός κύκλος, αλλά βάζουμε το βελονάκι μέσα και τις περνάμε μέσα από τις θηλιές μας και μετά ξανά, ώστε να τις ασφαλίσουμε. Αν δεν μπορείτε με το βελονάκι, σας έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, να χρησιμοποιείτε μία βελόνα. Το κόβουμε. Άρα έχουμε έτοιμο και το δεύτερο. Αυτά θα μπουν ακριβώς εδώ πάνω. Τώρα, έχω φτιάξει ήδη και το ένα ματάκι σε λευκό. Με τον ίδιο τρόπο θα το κάνετε κι εσείς. Είναι ακριβώς η αρχή. Έχει 12 ποδαράκια. Πάω να το ετοιμάσω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελείωσα και το δεύτερο και τώρα θα κάνουμε. Θα πάρουμε τη βελόνα μας και θα πάμε να αρχίσουμε να ράβουμε. Πρώτα θα περάσουμε την κλωστή μας μέσα από τη βελόνα. Θα πάμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Θα βάλουμε τον δεύτερο μας κύκλο και σιγά σιγά ράβουμε περιμετρικά του κύκλου μας. Πάω να το τελειώσω το ράψιμο και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το τελείωσα. Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το μαύρο από το ματάκι, ώστε να το βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο και να το ράψουμε. Θα το ράψουμε με τον ίδιο τρόπο. Πάμε να σας δείξω πώς γίνεται το ματάκι τώρα. Λοιπόν, πήρα το μαύρο μου χρώμα, θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα πάω να κάνω 6 άριστα. Δηλαδή, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. 1, 2, 3, 4. 5 και άλλο ένα 6. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω το μαγικό μου κύκλο και θα πάω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα την περάσω από την άλλη μου θηλιά ώστε να κλείσω με βουβό. Θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και την άλλη κλωστή αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί να την κόψω τώρα ή να την περάσω μέσα, γιατί θα πάρω τη βελόνα μου και θα πάω ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο και θα το ράψω. Σας το έδειξα πώς θα το ράψετε, όπως και το λευκό. Βλέπετε, έτοιμα τα ματάκια. Πάμε να κάνουμε τα μαγουλάκια. Λοιπόν, για τα μαγουλάκια θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από τα δύο σας δάχτυλα, θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα τραβήξετε την κλωστή σας και θα πάρετε κλωστή και θα κλείσετε τη θηλιά σας. Θα την ασφαλίσετε με λίγα λόγια. Στη συνέχεια, μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα κάνω 6 άριχτα. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Θα τραβήξω πάρα πολύ καλά το μαγικό μου κύκλο να κλείσει πάρα πολύ σφιχτά. Θα πάω εδώ ακριβώς από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βό. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη δεύτερη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 12 άριστα. Που σημαίνει θα μπω στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο. 1 και άλλο 1-2. Θα περάσω στην διπλάνη τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο. Στην ίδια τρυπίτσα θα ξαναμπω, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο. Πάω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα μου άριχτα, ώστε η δεύτερη μου σειρά να έχει τα 12, για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, τελείωσα, θα πάω εδώ ακριβώς από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και την άλλη μου θηλιά, κλείσω με βό και θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα στη θηλιά μου και θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου. Στη συνέχεια θα περάσω από πίσω, ώστε να βάλω το βελονάκι μου και να πάω να ασφαλίσω τη θηλιά μου, παίρνοντας την από μέσα και παίρνοντας κλωστή και θα την περάσω μέσα από τις θηλιές μου. Ωραία, πάμε να κόψουμε. Και τώρα θα περάσω
την κλωστή μου στη βελόνα μου. Ξέχασα να σας πω ότι έχω βάλει ακριλικό νήμα ειδικό για παιδιά. Είναι αυτό το νήμα που φτιάχνουμε τις κουβέρτες. Γιατί το έβαλα αυτό το νήμα? Γιατί δεν θέλω με τα παιδιά να πάθουν αλλεργία. Τώρα θα πάρω ακριβώς τους δύο επίπεδους μου κύκλους και θα πάω από αυτή μου τη μεριά και θα βάλω σε αυτή μου τη γωνία το ένα μαγουλάκι και θα αρχίσω σιγά σιγά να το ράβω περιμετρικά. Και αυτό. Βλέπετε, τελείωσα. Πάω να το κόψω. Με τον ίδιο τρόπο θα ράψω και στην αντίθετη μεριά. Δηλαδή θα βάλω και από αυτή μου τη μεριά το μαγουλάκι. Βλέπετε. Πάω να το ράψω. Το τελείωσα. Πάμε να βάλουμε από αυτή μας τη μεριά το ματάκι. Το ματάκι θα το βάλω ακριβώς εδώ που αρχίζει η πλέξη μου. Κάβουρα. Θα πάρω την κλωστή μου και θα περάσω μέσα στη βελόνα μου την κλωστή για να αρχίσουμε σιγά σιγά να το ράβουμε. Θα πάμε ακριβώς εδώ και αρχίζω σιγά σιγά να ράβω το ματάκι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σταθερό. Και από τη μία μεριά και από την άλλη. Πάνω το ράψω για να το δείτε. Βλέπετε, το έβαλα το ένα ματάκι. Με τον ίδιο τρόπο θα πάω να ράψω και σε αυτή μου τη γωνία το ματάκι. Ακριβώς εδώ πάω να το ράψω για να σας το δείξω ολοκληρωμένο. Βλέπετε, έβαλα επάνω στο τσαντάκι τα ματάκια. Πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε το στόμα. Θα πάμε ακριβώς εδώ και θα πάμε να κάνουμε την πλέξη, τη βελονιά ρίζα. Βλέπετε. Και τώρα σιγά σιγά θα κάνουμε περιμετρικά εδώ τη βελονιά αλυσίδα. Από τη μία μεριά μέχρι την άλλη θα το κάνω. Να φαίνεται πιο γελαστό. Το βατραχάκι μου. Η βελονιά αλυσίδα μπορεί να την κάνουμε και με το βελονάκι. Αναλόγως εμείς τι θέλουμε. Ωραία, έφτασα εδώ και πάμε από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Να, ξανά εδώ. Και τελειώσαμε. Βλέπετε. Αν θέλετε τα μάτια μπορείτε να τα κάνετε και πιο επάνω εδώ. Να είναι πιο κοντά. Πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα κάνετε το λουράκι. Το οποίο είναι πανεύκολο. Το χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά βίντεο. Και είναι από τα αγαπημένα σας από ό,τι έχω καταλάβει. Πάμε να το κόψουμε. Πάμε να σας δείξω το λουράκι. Λοιπόν, θα πάρετε το πράσινο σας χρώμα και θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα πάρετε την κλωστή και θα την τραβήξετε. Και τώρα, ακριβώς εδώ που είναι το ματάκι, βλέπετε, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 στην έκτη αλυσίδα, ανάμεσα στην έκτη και στην έβδομη, ανάμεσα στο έκτο και στο έβδομο ποδαράκι, θα βάλετε μέσα το βελονάκι σας, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, την κλωστή σας και θα πάτε να ασφαλίσετε τη θηλιά σας. Πάρα πολύ σφιχτά. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία, δύο αλυσίδες στον αέρα, θα πάρετε κλωστή, θα μπείτε εδώ που κάναμε τις αλυσίδες και θα κάνουμε πουφ. Μία και άλλη μία, δύο φορές. Θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε όλες τις θηλιές μαζί μου και μετά τις άλλες δύο. Στη συνέχεια, πάλι μία,
2, 3 αλυσίδες, θα πάρετε κλωστή ανάμεσα στις αλυσίδες και στο πουφ, θα μπείτε, θα τραβήξετε και θα κάνετε 2, θα μπείτε 2 φορές ώστε να κάνουμε πουφ, θα πάρετε κλωστή και θα κλείσετε όλες τις κλειές μαζί και μετά τις άλλες 2. Αυτό θα το κάνετε, θα το υπολογίσετε εσείς πόσο μακρύ θέλετε το χερούλι, πάω εγώ να το τελειώσω και θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ τελείωσα το λουράκι, θα βάλω εδώ το βελονάκι μου που είναι δίπλα στο ματάκι και θα το περάσω από κάτω και τώρα θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και άλλη μια φορά στο ίδιο σημείο θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω ξανά μέσα από τη θηλιά μου. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα από τη θηλιά μου ώστε να ασφαλίσω, να κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και αυτή την κλωστή, όπως σας είπα, έχω πει μέσα από τις θηλιές μου. Εγώ πάω τώρα να ράψω και το κουμπάκι από πίσω ώστε να κουμπώνει και να το δείτε ολοκληρωμένο. Έτοιμη η τσάντα βατραχάκι, έβαλα και το κούμπομα από πίσω ώστε να κουμπώνει το κουμπί μου με αυτόν εδώ το τρόπο, να είναι εύκολο να το βγάλει το παιδάκι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!